Στο τελευταίο του παιχνίδι στην έδρα του για φέτος, ο Ρούβας φιλοξένησε τις Μύρες και μάλιστα προηγήθηκε πολύ νωρίς στο σκορ με τον Πυρουνάκη να σουτάρει την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Σε ένα μάτς χωρίς σκοπιμότητες, η ομάδα της Γέργερης προηγήθηκε 2-0 στο 32 μετά από κόρνερ του Χριστοφοράκη και κοντινή κεφαλιά του Πυρουνάκη. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ρούβας βρήκε άλλες δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα. Με τον Χριστοφοράκη στο 39 να αξιοποιεί την εξαιρετική παλιά του απλά για το 3-0, ενώ στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Πυρουνάκης σημείωσε το 4-0 με προσωπικό χατρίκ. Ο Πυρουνάκης, σε ένα γεμάτο για εκείνον παιχνίδι απέναντι στην πρώην ομάδα του, στο 90 λεπτό δέχτηκε την ωραία πάσα του Παπαγιαννάκη και έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα. Και με το δικό του τέταρτο προσωπικό γκολ, διαμορφώθηκε το τελικό 5-0 στην Γέργερη. Η χρονιά ήταν επιτυχημένη, πιστεύω, για την ομάδα. Από την αρχή είχαμε βάλει ως στόχο να είμαστε στην πρώτη πεντάδα, να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε, να πηγαίνουμε σε κάθε μάτς για την νίκη. Καταφέραμε σήμερα να πάρουμε μια εύκολη νίκη, να χρησιμοποιήσουμε και παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά σε ηλικία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και για όλη τη χρονιά και για το σημερινό αποτέλεσμα. Θα αρχίσει δύσκολο το έργο μας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Όντως, εμείς είμαστε σχετικά ευχαριστημένοι με το κομμάτι ότι μπορέσαμε να σώσουμε την κατηγορία, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα μπορούσαμε, θεωρώ, με βάση το υλικό που είχαμε στην αρχή, να τερματίσουμε λίγο πιο ψηλά. Αλλά νομίζω ότι οι άπαντες είναι ευχαριστημένοι και οι παίχτες και η διοίκηση. Και νομίζω ότι αυτό που μας μένει είναι μια καλή γεύση. Ειδικά στο τέλος που κάναμε κάποιες σημαντικές νίκες, καταφέραμε και βάλαμε την ομάδα στην πεντάδα. Πλέον είμαστε και σίγουρα πέμπτη. Έχετε βάλει δυνατές βάσεις και για το μέλλον, έτσι. Σωστά. Παρόλο που είχαμε μια κακή κατάληξη κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια, καταφέραμε όλοι μαζί το χωριό, η διοίκηση, όλοι μαζί οι παίχτες και ανεβάσαμε την ομάδα την Α2 που είχε πέσει στην Α1 και να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο.